είναι ένας παίκτης αθλητικός, όπως και οι περισσότεροι από τον Κολοσσό, και θα δούμε πολλές φορές αυτό το στυλ παιχνιδιού για την ομάδα της Ρόδου. Το σούτ για τρεις από τον Κερτσεβίτσος προέρχεται από μια εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στον Παναθηναϊκό Μπρούσεβιτς. Εκεί έχει πλεονέκτημα του Γιαράκη, θαυμάσια ενέργεια. Δραγκίσεβιτς, Κερτσεβίτσος, σούτ για τρεις. Δεν ήταν καλό, ήταν εν κινήσει, χωρίς να βλέπει και το καλάθι, προϋποθέσει ευνηδιασμού και τον βγάζει τελικά. Είπαμε ότι αυτό είναι το παιχνίδι. Κίνηση και Πρέζελτον τώρα για τρεις θα σουτάρει. Είναι καλό το σουτ. 21-27 την επαναφορά ο Κετσεβίτσιος για τον Τάλτον. Off balance και πάλι σουτ. Δύσκολη προσπάθεια αλλά καλάθι. Να στείλει την μπάλα στο καλάθι Τάλτον. Τραγκίσεβιτς για το Μόρις, ο οποίος θα καρφώσει από την ασίστ του Τραγκίσεβιτς. Τουτσιαράκης. Να δούμε, θα εκμεύσει το τέταρτο φάουλ από τον Τραγκίσεβιτς. Θα πετύχει καλάθι. Φαίνεται να ελέγχει το παιχνίδι σε αυτές τις τελευταίες επιθέσεις. Τάλτον για τον Κετσεβίτσους για τρεις. 57-50. Λόσεβιτς για τρεις. Ούτε τώρα. Rebound από τον Παύλο στον Μπρέζελτον. Του έδωσαν το τρίποντο για μια ακόμη φορά. Μπρέζελτον θα βγάλει τελικά στον Τουτσιαράκη που έχει κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά. Μόρις. Βλέπουν την μπάλα οι παίκτες του Κολοσσού. Ντάνιελς προϋποθέσει ευνηδιασμού για τον Μπρέζελτον και πάλι. Καλάθι από τον Παύλο. Προβάδισμα για τον Κολοσσό. Τα βήματα για το Κρώμα, αυτός την προσποίηση, το χλέψιμο από το Φλιόνι. Προϋποθέσεις ευνηδιασμού, Μόρις, τελικά η ασίστ 77-74 και θα κυκλώσουν οι παίκτες του Κολοσσού. Μπρέζελτον θα μπει προς τα μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι και πάλι ο Μπρέζελτον ισοφαρίζει, 77 όλα. Ζητάει, Τάλτον. Ποιος θα μπει μέχρι το καλάθι και θα φτάσει μέχρι το λέει από 84-82. Για να δούμε τον Τζάκσον. Διπλάρη συνεχώς. Μάλλον ο ίδιος θα σουτάρει για τρεις και είναι εύστοχος.